Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα. Ξεκινάει η μέρα με κρύο. Έχουμε παγετό προς τη Βόρεια Ελλάδα. Καταλάβαμε. Έχει αρκετό κρύο και στη Βόρεια Αττική είμαστε κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Αλλά... Δυνατοί οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Αλλά από αύριο σιγά σιγά και σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε το μεσημέρι θα ανέβει η θερμοκρασία. Πάμε έτσι σε ένα γενικά ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο. Βεβαίως. Πάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αρκετό το κρύο και σήμερα, ιδιαίτερα προς τα κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Όπως θα δούμε τώρα και στις καταγραφές των μετεωρολογικών σταθμών, μπορούμε να παρατηρήσουμε λοιπόν ότι προς τη βόρεια, βορειοδυτική Ελλάδα επικρατούν ακόμη και συνθήκες παγετού, αρνητικές θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή προς την περιοχή της Φλόρινας, όπως επίσης και στο κάτω νευροκόπη της Δράμας, στη Φλόρινα χιόνισε εχθές, το έστρωσε κιόλας Απρίλη μήνα, όχι βέβαια τόσο συνηθισμένο, αλλά έχει συμβεί και στο παρελθόν. Και στην Ορεστιάδα πολύ το κρύο, με τον υδράργυρο κοντά στους 0 βαθμούς Κελσίου. Πολύ το κρύο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κοντά στους 5 βαθμούς Κελσίου τα θερμόμετρα. Καλύτερες θερμοκρασιακές συνθήκες συναντούμε καθώς κατευθυνόμαστε μέσα στο Αιγαίο αλλά και το Ιόνιο. Προσεγγίζουμε εκεί περίπου τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα λίγο πιο νότια, θα δούμε το περισσότερο κρύο αυτή τη στιγμή. Το έχουμε προς την περιοχή της Τρίπολης, στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 2 βαθμούς Κελσίου, την ίδια βέβαια χρονική στιγμή, καθώς μετατοπιζόμαστε λίγο πιο νότια. Προς την περιοχή της Πάτρας βλέπουμε χαρακτηριστικά τον υδράργυρο στους 11 βαθμούς, όπως επίσης και στην Καλαμάτα. Τα θερμόμετρα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Αρκετό το κρύο και εδώ στην Αττική, με τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης να μην ξεπερνούν τους 6 με 7 βαθμούς. Περισσότερο βέβαια το κρύο προς τα βόρεια προάστια. Καλύτερες θερμοκρασιακές καταστάσεις συναντούμε προς το νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Όπως βλέπουμε χαρακτηριστικά στους δέκτες μας, ο υδράργυρος φλερτάρει με τους 12 και 14 βαθμούς Κελσίου. Τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασίες καταγράφονται αυτή τη στιγμή προς την περιοχή του Καστελόριζου. Πάμε να δούμε και την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Μπορούμε πλέον να παρατηρήσουμε ότι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μετέφερε τις πολικές αέριες μάζες από την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης και των Βορείων Βαλκανίων, έφτασαν αυτές οι πολικές αέριες μάζες μέχρι και τη χώρα μας, έχει αρχίσει πλέον και εκτονώνεται προς την περιοχή της Τουρκίας. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τους νεφικούς σχηματισμούς που καλύπτουν μεγάλο τμήμα της Τουρκίας. Καλύτερος βέβαια πλέον ο καιρός στη χώρα μας, όμως όπως είδαμε και προηγουμένως, κάνει αρκετό κρύο αργότερα με τη βοήθεια και της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο υδράργυρος θα ανέβει σε πιο έτσι συμβατές με την εποχή. Τιμές. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν αναλυτικά την εξέλιξη στους επόμενους μας χάρτες. Βλέπουμε λοιπόν χαρακτηριστικά ότι για σήμερα Παρασκευή μέσα στο Αιγαίο και προς τα βορειοανατολικά υπηρωτικά τμήματα δεν αποκλείεται να έχουμε λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές από μινάρια αυτής της κακοκαιρίας που τελικά έχει αρχίσει και απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Στην υπόλοιπη όμως χώρα θα κυριαρχεί ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια όμως σημαίνει ότι τώρα νωρίς το πρωί ευνοούνται θερμοκρασιακές αναστροφές, άρα λοιπόν κάνει αρκετό κρύο, με τους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο να επιμένουν με εντάσεις στα 6 με 7 και προς τα νοτιοανατολικά τμήματα ακόμη και 8 μποφόρ και τη θερμοκρασία δειλά-δειλά να ανεβαίνει. Αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε προς τα δυτικά και βόρεια τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου, κοντά στους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές. Βλέπετε χαρακτηριστικά. Όσο πιο ανατολικά και μέσα στο Αιγαίο βρισκόμαστε, θα επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασιακές τιμές με την επίδραση βέβαια και των βοριάδων. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Βλέπουμε λοιπόν στους δέκτες μας ότι θα επικρατήσει ένα πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Θα έχουμε όμως και λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια του νομού, και αυτό βέβαια θα συμβεί τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα επιμείνει και εδώ ο βοριάς, ιδιαίτερα στο νότιο βοϊκό, με σταδιακή όμως υποχώρηση. Καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα με τον υδράργυρο, αργά το μεσημέρι κοντά στους 17 με 18 βαθμούς στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου. Περισσότερη βέβαια έτσι η αίσθηση του κρύου προς τα βόρεια τμήματα. Για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, εδώ περιμένουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τσουχτερό όμως το κρύο τώρα νωρίς το πρωί αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Προς το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές συννεφιές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Και εδώ οι άνεμοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν. Ο Βαρδάρης, ο οποίος έπνεε με μεγάλες εντάσεις και τη χθεσινή ημέρα, θα αρχίσει όπως βλέπετε χαρακτηριστικά να υποχωρεί από το μεσημέρι και μετά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σήμερα προς τη Βόρεια Ελλάδα θα κάνει αρκετό κρύο καιρός, όμως σταδιακά βελτιώνεται. Βλέπουμε τώρα προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσει λοιπόν πολύ καλός καιρός. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί. Δυνατή όμως εδώ οι βοριάδες. Θα προσεγγίζουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ. Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή, ιδιαίτερα προς το Καρπάθιο αλλά και προς τη θάλασσα του Καστελόριζου, με τον υδράργυρο, με την επίδραση βέβαια και του βοριά να μην ξεπερνά, όπως βλέπουμε στους δέκτες μας, τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες προς την περιοχή του Καστελόριζου, περισσότερο το κρύο προς τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο. Πάμε τώρα να δούμε σε ό,τι αφορά την εξέλιξη στον χάρτη των αερίων μαζών. Παρατηρούμε ότι σιγά σιγά οι μπλε χρωματισμοί, οι μπλε αποχρώσεις
που δείχνουν την πολύ ψυχρή αέρια μας αποκάλυψε τη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες, αρχίζει πλέον να εκτονώνεται προς την περιοχή της Τουρκίας. Έρχονται θερμότερες αέριες μας, βλέπετε πιο θερμά χρώματα προς το κίτρινο, το πορτοκαλί, το κόκκινο από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής. Αυτό βέβαια σημαίνει ο υδράργυρος θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνει και μας πλησιάζει για άλλη μια φορά μια ψυχρή αέρια μας από την κεντρική Ευρώπη. Θα δούμε κατά πόσο αυτό βέβαια θα γίνει πραγματικότητα από τα μέσα όμως της άλλης εβδομάδας και μετά, μιας και μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη της άλλης εβδομάδας, ο καιρός θα λέγαμε ότι θα είναι ανοιξιάτικος. Κλείνουμε με τον τελευταίο μας χάρτη για να δούμε και τις βροχοπτώσεις. Δεν έχουμε να επισημάνουμε τίποτα. Το αξιόλογο από αύριο μέχρι και την Τετάρτη, Πέμπτη της νέας εβδομάδας, ο καιρός δεν μας επιφυλάσσει βροχοπτώσεις. Αν θα δούμε κάποιες τοπικές βροχές, αυτές θα εστιάζονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές εξαιτίας της θερμικής αστάθειας που κάνει την εμφάνισή τους την εποχή που διανύουμε, με τη θερμοκρασία κοντά στους 20-22 και 24 βαθμούς Κελσίου και ήπιοι άνεμοι στα πελάγια μας, με ένα βοριαδάκι να επιμένει προς τον νότιο Αιγαίο. Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Κλέαρχε. Καλημέρα. Λοιπόν, από το απόγευμα και κυρίως από αύριο, ωραίο Σαββατοκύριακο θα περάσουμε. Ναι, καλημέρα κύριε Κλέαρχε. Καλημέρα.